Με λέμε και τον κύριο Γρηγορίου. Ναι, κύριε Μπενέ. Το βούλευμα αυτό είναι ένα βούλευμα που το περιμέναμε αρκετό καιρό. Εκδόθηκε με μειοψηφία, με σχετική πλειοψηφία, με 2-1. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει καν καθαρογραφεί ακόμα. Ναι, και νομίζω ότι. Και μόνο αν καθαρογραφεί μπορούμε να περιμένουμε αναιρέσεις από την εισαγγελία του. Όχι μόνο αυτό, κύριε Θωμαίδη. Νομίζω ότι σωστό είναι να περιμένουμε να δούμε το βούλευμα ολόκληρο, να δούμε το σκεπτικό, γιατί είναι σημαντικό. Και του δικαστή της μειοψηφίας, που είναι ο πρόεδρος, ο κ. Σταμπαδιάνος, και των δύο εφετών, οι οποίες ήταν η πλειοψηφία. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το σκεπτικό τους και βεβαίως αυτό περιμένει και η εισαγγελέας του Αριουπάγου, γιατί πολλά ακούστηκαν ότι θα κάνει αναίρεση ή δεν θα κάνει αναίρεση. Δεν το έχει ακόμα στα χέρια μα δεν για μπορεί. Να κάνει όχι αναίρεση. Πώς θα κάνει αναίρεση. Και επί το αυστηρότερο. Ναι, πρέπει να το δει πρώτα. Συνηθίζεται. Έτσι, ακριβώς. Απλά κύριε Θωμαίδη, μου κάνει τρομερή εντύπωση τέτοιου είδους δικαστική απόφαση βαρυτά της σημασίας να μην είναι ομόφωνη. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Κύριε Βλονίτων, μου επιτρέπετε, έχει ξαναγίνει σε πολύ βαριά υπόθεση. Δηλαδή, ο άλλος δικαστής δεν βρήκε υπόθεση, τίποτα. Υπόθεση Γεωργίου, υπόθεση της Ελτστάτ, η οποία εκκρεμεί ακόμη στη δικαιοσύνη. Έχουν γίνει 2 αναιρέσεις. Η τελευταία, μάλιστα, τελευταία φορά που έφτασε στη δικαιοσύνη ήταν πάλι με 2-1. Έτσι, και νομίζω ότι ήταν. Δεν είναι το ίδιο θέμα. Νομίζω είναι, και στη Χρυσή Αυγή είναι. Ναι, για τον κύριο Γεωργίου ήταν θέμα. Μειοψηφία Σαλάτα. Όπου μειοψήφισε, βεβαίως. Μειοψήφισε ο ηγητής. Ο πρόεδρος. Ήταν για θέματα πολύ ίσονο σημασία. Δηλαδή ότι κατήχε διπλή θέση ταυτόχρονα ο κύριος Γεωργίου και στην Ελστάτ και στο. Καλά, μην κάνουμε ανάλυση τώρα τα βουλεύματα. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Μην το κάνετε αυτό. Στην κυρία Μελέμη ο λόγος για να μας πει τι σημαίνουν αυτές. Επειδή ο κόσμος έχει ταυτίσει τον κύριο Γεωργίου με το σημαντικό θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, λύθηκε και αθωώθηκε. Έχουν μείνει 2 θέματα ίσονο σημασία και γι' αυτά μιλάει η κυρία Μελέμη. Λοιπόν, θα παρακαλέσω την κυρία Μελέμη να μας πει τι σημαίνει το ένα κακουργήμα, δηλαδή τη αλλίωση αποτελεσμάτων, και τι σημαίνει το πλημέλημα. Η σύσταση συμμορία, να θυμίσουμε ότι η αρχική κατηγορία έχει να κάνει με εγκληματική οργάνωση που ήταν κακούργημα. Έτσι. Ναι. Καλά. Η θέση μου και η ιδιότητά μου φυσικά δεν μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή ούτε να κρίνω τα βουλεύματα και τα δύο, ούτε να πω οτιδήποτε. Καταρχάς δεν το έχουμε δει. Σίγουρα υπάρχουν έγκριτοι δικαστές οι οποίοι τα έκριναν και εισαγγελείς. Ωστόσο, σχετικά με το κακούργημα, ναι, το οποίο παραπέμπεται, το συγκεκριμένο έγινε κακούργημα, αν με πατάει η μνήμη μου, το 2012, κάπου στις αρχές του 2012. Συνδυόμενο με τη στοιχηματική απάτη. Πρέπει να ήταν, ναι, με την τροποποίηση του αθλητικού νόμου. Τώρα για το άλλο, τη συμμορία, και πάλι χωρίς σας λέω να το έχω δει, είναι πλημέλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια η συμμορία. Ουσιαστικά η συμμορία προβλέπει ότι είναι τουλάχιστον όποιος ενώνεται με κάποιον άλλον για να διαπράξει κακούργημα, ενώ η εγκληματική οργάνωση πρέπει να ενταχθεί κάποιος σε μία ομάδα με διαρκή δράση που αποτελείται από 3 ή περισσότερα άτομα. Αυτή είναι και η διαφορά. Αν γίνει ανέρεση. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ. Αυτό το συγκεκριμένο άρθρο είναι πάρα πολύ λεπτό νομικά. Η εγκληματική οργάνωση προβλέπει συγκεκριμένα κακουργήματα τα οποία μπορούν να τελεστούν προς αποφυγή παρεξήγησης, έτσι, ενώ η συμμορία, οποιοδήποτε άλλο κακούργημα δεν προβλέπεται. Συμμορία στο είναι πλημέλημα καταρχήν, έτσι. Η συμμορία είναι πλημέλημα, αλλά οποιοδήποτε άλλο κακούργημα. Ναι, αλλά απαιτεί τη σύμπραξη 2 ανθρώπων για τη διάπραξη κακουργήματος. Mm-hmm. Αν δηλαδή εμείς οι 2 αποφασίσουμε να ενωθούμε για να κάνουμε ένα κακούργημα, κάνουμε συμμορία. Από εκεί και πέρα, όταν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, και μόνο η πρόθεσή μας το να ενωθούμε και να κάνουμε συμμορία είναι ένα πλημέλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε.